το πρωί στην κοινωνία ο Ραμέγκα να μιλάει. Μπράβο. Κάθε πρωί. Σωστά. Λέει ο νόμος, το ψηφίζετε εσείς. Τι ώρα. Περίμενε. Ο νόμος είναι διατυπωμένος και θα αρχίσει η κουβέντα. Τι ώρα να βγαίνει στο Ραμέγκα. Να βγαίνει 8 το πρωί ή να βγαίνει 9 το πρωί. Και να μιλάει για 20 δευτερόλεπτα, για 20 λεπτά ή για 20 ώρες. Αυτά είναι διευκρινιστικά, αλλά το ληξιπρόθεσμα ή όχι δεν είναι διευκρινιστικό. Θέλω να πω λοιπόν. Δεν είναι νομοτεχνικό. Όταν ψηφίσατε λοιπόν το νόμο αυτό, έλεγε μέσα όλες τις οφειλές. Όχι. Ο νόμος και ο τίτλος της τροπολογίας ήταν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ληξιπρόθεσμες. Ναι, αυτό ψηφίσατε. Κύριε Γκονιάλη, αυτό ψηφίσατε. Ναι, ψηφίσαμε τη ληξιπρόθεσμη. Άρα λοιπόν η κυρία Σαββαίδου που έβγαλε την εγκύκλιο αυθαιρέτησε. Όχι, δεν αυθαιρέτησε. Γιατί η κυρία Σαββαίδου ως νομικός και ως γενική γραμματέας εισόδων πάει μετά και κάνει την εγκύκλιο. Και η εγκύκλιος πατάει πάνω στις λέξεις. Συμβαίνει, σας λέω πολλές φορές, να είναι μία λέξη έτσι γραμμένη ή να έχει μπει το κόμμα σε τέτοιο σημείο που να δημιουργεί την ανάγκη να υπάρξει νομοτεχνική βελτίωση. Κύριε Γεωργιάδη. Είναι μια βολική εξήγηση αυτή, διότι ρίχνει όλη την ευθύνη στον Κίκα Καρδούβελη και στη Σαββαίδου και δεν ρίχνει την ευθύνη στο Μαξίμου, το οποίο έκανε τη διαπαράταση με την Τρόικα και εκ των υστέρων υπαναχώρησε. Δεν έχει υπάρξει εδώ υπαναχώρηση στην Τρόικα. Αυτό πάω να σας πω. Κύριε Καμπουράκη, ένας λογικός άνθρωπος. Εάν φτιάχναμε μια ρύθμιση στην οποία θα βάζουμε τις τρέχουσες οφειλές, θα ξαναπλήρωνε κανένας οποιαδήποτε οφειλή στην εφορία. Το θέμα είναι ότι ψηφίσατε ένα νόμο, κύριε Γεωργιάδη, ναι. Και εάν συμβαίνει συχνά αυτό που λέτε. Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις. Εάν συμβαίνει συχνά αυτό που λέτε, γιατί μιλάτε τότε για φοβερό λάθος της κυβέρνησης. Το λάθος ήταν επικοινωνιακό. Τι επικοινωνιακό. Εάν δεν είχε βγει η εγκύκλιο της κυρίας Σαββαίδου, ναι. Τη μία η ώρα το μεσημέρι προχθές, εάν δεν είχε βγει αυτή η εγκύκλιο. Θα είχε έρθει στη Βουλή η νομοτεχνική βελτίωση και δεν θα την είχε πάρει. Άρα η κυρία Σαββαίδου φταίει, λέτε εσείς. Κυρία Σαββαίδου έκανε τη δουλειά της προφανώς. Δεν λέω ότι φταίει. Τότε ποιος έκανε το επικοινωνιακό λάθος. Προφανώς. Ποιος έκανε το επικοινωνιακό λάθος. Προφανώς δεν υπήρξε συνεννόηση μεταξύ της κυρίας Σαββαίδου και του κυρίου Χαρδούβελη. Ήταν τεράστιο λάθος. Ήταν τεράστιο λάθος ο χειρισμός που έγινε από την κυβέρνηση, δηλώσατε επιλέξει. Τεράστιο λάθος επικοινωνιακό, σας λέω. Ποιος το έκανε το λάθος. Αν δεν είχε βγει αυτή η εγκύκλιο. Ποιος το έκανε το λάθος. Η ασυνονοησία των δύο. Χαρδούβελη Σαββαίδου. Μεταξύ τους δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Δεν ήμουν εγώ εκεί, εσείς. Τέλος πάντων, τώρα επειδή έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία, υπάρχει φόβος εσείς που κάθεται και κουβεντιάζετε με τους ελέγχετε εκεί τους βουλευτές να μην ψηφιστεί αυτό το πράγμα από ορισμένους. Βέβαια. Δεν είχα κανένα διαφορά. Προφανώς και θα ψηφιστεί, αυτό έλειπε. Μα είναι δυνατόν. Εσείς λέτε ότι οι βουλευτές, κύριε Καμπουράκη, δεν είναι λογικοί άνθρωποι. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι αν βάζαμε μέσα τις τρέχουσες οφειλές θα κατέρευαν τα δημοσιονομικά του κράτους. Χρειαζόμαστε την άλλο τι καταλαβαίνω εγώ. Άλλο τι καταλαβαίνω εγώ. Μα ξέρετε ποιο είναι το εκνευριστικό. Ότι δήθεν χρειαστήκαμε την Τρόικα για να μας πει ότι θα έχουμε τρύπα για αυτόν τον λόγο. Μα βεβαίως και θα είχαμε τρύπα. Εσείς την επόμενη δόση του φόρου ζωή. Συγγνώμη, στο Υπουργείο Οικονομικών, εν τη άφηπη περιπτώσει, στο Υπουργείο Οικονομικών δεν το καταλαβαίνανε αυτό όταν ψηφίστηκε ο νόμος. Προφανώς, μα ο νόμος ήταν για τις ληξιπρόθεσμες. Ήταν για μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Αυτό πρέπει να σας πω. Δεν ήταν για μετά την 1η ήταν Οκτωβρίου. Ήταν κακή διατύπωση, λέτε εσείς. Ήταν κακή διατύπωση. Και ξέρετε, είναι και κρίμα. Εγώ χθες στην ομιλία μου στη Βουλή είπα τη λέξη κρίμα. Ναι. Γιατί η χθεσινή ημέρα θα έπρεπε να ήταν μια μέρα πολύ θετική για την κυβέρνηση. Προσέξτε. Βέβαια. Η Ελστάτ ανακοινώνει ότι η ανεργία έπεσε κάτω το 26%. Ναι. Παρόλα αυτά, το πότε θα έρθει η Τρόικα. Πότε θα έρθει η Τρόικα δεν το ξέρουμε ακόμα. Να λίγο το συλλογισμό μου. Όχι, να μην το ολοκληρώσετε γιατί δεν έχουμε χρόνο, κύριε Γεωργιάδη. Η ανεργία στο 25,9. Ανάπτυξη για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια. Κύριε Γεωργιάδη. Η δάνεια δίνει 8 δισεκατομμύρια. Θα τα πούμε από κοντά, κύριε Γεωργιάδη. Θα τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ καλημέρα. Πάμε στον Παναγιώτη Μανή, διότι έχουμε μια κατάληψη στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, λοιπόν. Πριν από λίγο μάθαμε ότι η ομάδα φοιτητών εισήλθε στο κτίριο της Βρετανίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βγάζοντας έξω τους φύλακες που υπήρχαν εκεί και αυτή τη στιγμή έχει κάνει κατάληψη. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Κατευθυνόμαστε προς τα εκεί να δούμε λίγο τα αίτια της κατάληψης. Κατάληψη στην Βρετανία, στα γραφεία, στο κτίριο της Βρετανίας. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι μαθαίνουμε, βρίσκονται στην είσοδο της Βρετανίας. Η Βρετανία, το γραφείο του Βρετανίου, είναι στον 7ο όροφο. Δεν έχουν φτάσει. Δεν ξέρω. Καλά.